ήρθατε για την επίσκεψη. 12 μήνες μετά την προηγούμενη επίσκεψή μου, πλέον βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση στο μεταναστευτικό στη Βόρεια Ελλάδα. Από 12 δομές και 10.000 διαμένοντες, είμαστε στις 10 δομές και στους 6.000 διαμένοντες, 40% μείωση σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ στη δομή των Σερών είναι 30% λιγότεροι διαμένοντες. Η μέση παραμονή πλέον είναι λίγοι μήνες αντί για λίγα χρόνια, καθώς η διαδικασία ασύλου έχει επιταχυνθεί και μπορούμε να εκδίδουμε τις αποφάσεις σε ένα πολύ πιο εύλογο χρονικό διάστημα. Η κυβέρνηση είπε το 2020 ότι θα εφαρμόσει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Έθεσε δύο στόχους. Την ουσιαστική μείωση των ροών, και οι ροές έχουν μειωθεί κατά 85% στο 12μηνο, και τον περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Και οι νέες ελεγχόμενες δομές, με λιγότερους διαμένοντες, με πολύ καλύτερες συνθήκες διαβίωσης αλλά ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, ανταποκρίνονται σε αυτό που υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό. Βλέπουμε μπροστά μας πιθανή νέα πίεση στην περιοχή λόγω Αφγανιστάν, αλλά έχουμε ξεκάθαρα πει και το έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι η χώρα μας δεν θα ξαναδεχτεί να αποτελέσει την πύλη διέλευσης για κυκλώματα λάθρων διακινητών. Είναι ξεκάθαρο ότι η χώρα μας αντιλαμβάνεται την ανθρωπιστική κρίση, συμμετέχει μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντιμετώπιση του προβλήματος στη ρίζα του. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε εμείς ως χώρα να σηκώσουμε ένα δυσανάλογο βάρος όπως έγινε το 2015. Δεν θα ξανακάνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ευχαριστώ και τον βουλευτή τον κ. Χατζηβασιλείου, τον βουλευτή Σερών της Νέας Δημοκρατίας, που με συνόδευσε σήμερα σε αυτή την επίσκεψη. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν θα έπρεπε να λάβουν το χρέος τους και αν τυχόν υπάρχει πίεση, Υπουργέ, στον Εύρο το επόμενο διάστημα από Αφγανούς να μεταβούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Καταρχήν, να είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν έχουμε καμία άφιξη από το Αφγανιστάν το τελευταίο διάστημα. Δεν υπάρχουν ροές που έχουν δημιουργηθεί ακόμα, ούτε υπάρχουν αποχωρήσεις κόσμου από το Αφγανιστάν. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κρίση που αφορά 38 εκατομμύρια ανθρώπους. Η δυνατότητα μετεγκατάστασης 38 εκατομμυρίων ανθρώπων από το Αφγανιστάν στην Ευρώπη δεν είναι εφικτή. Δεν μπορούμε να αδειάσουμε μια χώρα. Το σημαντικό για την Ευρώπη είναι εκεί και στο Αφγανιστάν και στις όμορες χώρες να μπορέσει να παρέχει τις συνθήκες αποτροπής μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Από εκεί και πέρα, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι πρέπει να υπάρχει πιο έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην δίκαιη κατανομή των βαρών και με αυτή τη διαπραγματευτική θέση η Ελλάδα αλλά και οι χώρες του Μεσογείου συνολικά, η Med5, έχουμε προσέλθει στο διάλογο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Είστε αισιόδοξο ότι από την αποσυμφόρηση θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, το ίδιο δηλαδή ποσοστό? Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ξεκάθαρα εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Οι μειωμένες ροές και η επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου μας επιτρέπει πλέον να μιλάμε για ουσιαστική αποσυμφόρηση σε όλη τη χώρα. Τους τελευταίους 12 μήνες έχουν φύγει από τη χώρα μας πολύ πολύ περισσότεροι από όσους έχουν έρθει. Με τους εμβολιασμούς τι γίνεται? Οι εμβολιασμοί γίνονται στις δομές, το ποσοστό αυξάνει, ακόμα δεν είμαστε στο επίπεδο που θα θέλαμε να είμαστε. Υπολοιπόμαστε ακόμα του εθνικού μέσου όρου, αλλά αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσω είναι ότι από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα, σε 90.000 διαμένοντες που είχαμε στην αρχή της κρίσης, 43.000 διαμένοντες που είχαμε σήμερα, συνολικά είχαμε μόνο 4 απώλειες ανθρώπινης ζωής. Σημαίνει ότι μπορέσαμε με τα υγειονομικά μέτρα που πήραμε στις δομές και να προστατεύσουμε τους διαμένοντες και να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα μεταξύ δομών φιλοξενίας και τοπικών κοινωνιών σε όλη την Ελλάδα από την αρχή της πανδημίας. Θα επισκεφτείτε και το κλειδί? Θα επισκεφτώ το κλειδί αμέσως μετά.